Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μάχη των αποδείξεων, καθώς ενώ η επιχείρηση Αιγαίο βγάζει λαβράκια και τα λουκέτα πέφτουν βροχή, εκατοντάδες επαγγελματίες συλλαμβάνονται να μην εκδίδουν αποδείξεις, κυρίως σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Καλό είναι ε, να κόβουν τα αποδείξεις. Τώρα δεν ξέρουμε αν ε, είναι και για μας τόσο καλό. Εμείς αναγκαστικά πρέπει να κόβουμε. Ε, από Όμως, εκεί και, και πέρα, ναι, κόβουμε αναγκαστικά. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αλλού κόβουν, αλλού δεν κόβουν. Όλοι πρέπει να είμαστε νόμιμοι, να μην κλέβουμε το κράτο, γιατί τα λεφτά που δίνουμε πρέπει να επιστρέφουν σε εμά. Βέβαια, δεν έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσά, κόβουν να το ε, όχι, όλοι. Οι 8 Μαϊμούταμιακέ Μηχανέ με τι 22.000 πλαστέ αποδείξει στο γαϊδουρονήσι αλλά και το κλείσιμο γνωστού νυχτερινού κέντρου για 48 ώρε επειδή δεν είχαν κοπεί 27 αποδείξει αξία 3.500 ευρώ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η έλεγχη αυτή είναι στοχευμένη και εντατική. Είναι στοχευμένη γιατί ε, επιλέγονται επιχειρήσει οι οποίε έχουν κάποιο ιστορικό φορολογική παραβατικότητα είτε για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες για φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή, είτε τέλος, μελετώντας αρχές το φορολογικό προφίλ των επιχειρήσεων, έκριναν ότι υπάρχουν ενδείξεις... Φοροδιαφυγή ή σφοροδιαφυγή. Πανελλαδικά, δύο στι τρει επιχειρήσει πιάνονται πλέον στου ελέγχου τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να φοροδιαφεύγουν, με αποτέλεσμα από το Πάσχα έω τα μέσα Ιουλίου να έχουν μπει τουλάχιστον 200 λουκέτα σε όλη την Ελλάδα. Εστιατόρια, μπαρ, φούρνοι, επιχειρήσει που νοικιάζουν ξαπλώστρε ή αυτοκίνητα έχουν πλέον ξεχάσει τη σημαίνει απόδειξη. Το πρόστιμο είναι σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα τσουχτερό και θα πρέπει οι επαγγελματίε να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο όσον αφορά την έκδοση των αποδείξεων, όσο και την ασφάλιση αλλά και την τήρηση όλων των κανόνων τη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, από του 270 ελέγχου που έκαναν τα κλιμάκια τη Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλιση Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκε παραβατικότητα 65,93% κατά μέσο όρο. Αττική και Αργοσαρονικό καταγράφουν παραβατικότητα 73%, ενώ στο Ηράκλειο το ποσοστό εκτοξεύεται στο 77,5%. Στην Κρήτη δηλαδή, μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που ελέγχθησαν έκοβε κανονικά αποδείξεις. Θα πρέπει να δώσουμε και ένα ελαφρυντικό στον, στον επιστήστικό τομέα, διότι με FPI 24% δημιουργούνται συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Ναι μεν ε, διαπιστώνεται παραβατικότητα, αλλά δεν είναι όλες οι περιοχές και όλοι οι επαγγελματίες ε, ε, δεν επιδεικνύουν την ίδια συμπεριφορά. Τα χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις φτάνουν μέχρι τις 5.000 ευρώ ε, και επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ε, επιβάλλεται ποινή, ε, επιβάλλεται λουκέτο σε από δύο μέρες που μπορεί να φτάσει μέχρι και ένα μήνα σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι υπότροπος σε περίπτωση που επαναλάβει τις ίδιες δηλαδή φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις. Επιπλέον από το Πάσχα έως και τα τέλη Ιουνίου, η ράμπο των εφοριών προχώρησαν σε 17.500 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψε μέση παραβατικότητα 25% που μεταφράζεται σε πάνω από 4.000 επιχειρήσεις.